χαίρετε από μένα. Θα ξεκινήσω και εγώ. Ναι. Λέγοντας ότι και από τη δική μας μεριά η Αμέρικη στην παράσταση, έτσι, η χώρα επλήγει πέφτει στο καλοκαίρι και από τις φωτιές και από την τελευταία τραγωδία στη Θεσσαλία, με όλο αυτό το που είδαμε, έτσι, μια πραγματική τραγωδία, η συμπαράσταση είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε, η δική μας μεριά. Οι άλλοι επίσημοι φορείς θα πρέπει να λάβουν το μέρος των ευθυνών, έτσι, και κάποια στιγμή αυτά που λένε να τα κάνουν πράξη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το άθλημά μας, ξεκινάει και επίσημα αύριο, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Προφανώς και δεν είμαστε έτοιμοι, θα συμφωνήσουμε με τον Αλέξη. Είναι ένας τίτλος όμως, το οποίο θα μπούμε μέσα και θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε 100% να δώσουμε το maximum. Τώρα, από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να είναι ένα δυνατότερο πρωτάθλημα και θα πρέπει όλοι, οι παίκτες, οι προπονητές, η ομοσπονδία, οι παράγοντες των ομάδων, πλέον να φτιάξουμε το χαρακτήρα του αθλήματος, να αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει, το άθλημά μας μια ποιότητα. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τον Ασέ Δούκα και τον διευθύντη Κωνσταντίνο Δούκα για την παραχώρηση αυτού του πολύ όμορφου γηπέδου. Κάθε αθλητής είναι χαρά, είναι τιμή να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αυτό είναι που όταν ξυπνάμε να πάμε στην προπόνηση, όταν πρέπει να δουλέψουμε έξτρα, όταν είμαστε στο στίβο, μας δίνει το κίνητρο να προσπαθούμε. Τέτοια παιχνίδια είναι χαρά για όλους. Στα αγωνιστικά τώρα, θεωρώ ότι φέτος και οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε πολύ σωστό δρόμο. Κρατήσαν το κορμό τους, ενισχυθήκαν ποιοτικά και αυτό πιστεύω θα φανεί και μέσα στο γήπεδο, αρχής γενομένης από αύριο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα παρακολουθήσετε πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου παιχνίδια. Και μια υποσημείωση που θέλω να κάνω είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να δείχνει πάλι η ΕΡΤ αυτά τα παιχνίδια και πιστεύω ότι πέρυσι που δεν έγινε αυτό ήταν κακό και για την ΕΡΤ αλλά και για το ίδιο το άθλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η ελληνική δημόσια τηλεόραση να προβάλλει το άθλημά μας. Και ειδικά πόσο μάλλον όταν οι δύο μεγαλύτερες ομάδες hardball στην Ελλάδα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πρωταγωνιστούν, κάνουν τεράστιες επενδύσεις και προσπαθούν από τη μεριά τους να πάνε το άθλημά μας όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Αυτό όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να βρεθεί μια λύση στο να μπορεί ο απλός κόσμος, ο hardballικός κόσμος, να δει αυτό το τόσο ωραίο άθλημα. Σας ευχαριστώ. Έχουν αλλαγές. Σε ποιο βαθμό τώρα θα είναι αυτή η πέμπτη βασική, όχι, δεν είναι δουλειά δική μας, είναι δουλειά δική σας. Εσείς ξέρετε αν οι αλλαγές σου δυναμούν και με μεταβολές στις επιλογές σας μέσα στο τέρεν. Αλλά την πραγματική εικόνα των ομάδων, πότε πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούμε να τη δούμε? Γιατί τώρα περισσεύει η επιθυμία, δύο τεράστια ονόματα, τεράστιοι παίκτες, αλλά υπάρχει και το ρεαλιστικό. Πότε νομίζετε πραγματικά ότι τις ομάδες θα τις δούμε όπως έχουν τη δυνατότητα να τη δούμε? Εντάξει, τα φιλικά είναι φιλικά, δεν παίζει καμία σημασία αν κερδίζεις. Αν κάνεις, προφανώς παίζεις για να κερδίζεις. Η βελτίωση έρχεται μέσα από τους αγώνες. Θεωρώ ότι οι ομάδες που έχουν δουλέψει, όσο θα παίζουν, θα βελτιώνονται. Και φυσικά παίζοντας και καλά παιχνίδια. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο μήνα, δηλαδή σύν ένα μήνα τουλάχιστον, δηλαδή όλες οι ομάδες σιγά σιγά θα αποκτήσουν το ρυθμό που πρέπει παίζοντας παιχνίδια. Το παιχνίδι είναι καλύτερη η προπόνηση και φυσικά τα καλά παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή προπονητικά μπορούμε να πούμε ότι αύριο ναι, μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ώστε να δέσει μία ομάδα ανεξάρτητα εάν κρίνεται ένας τίτλος. Κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε.